για πολλωστή φορά την τελευταία δεκαετία από τότε που έκλεισε η συγκεκριμένη επιχείρηση, κύριε Υπουργέ. Το γνωρίζετε προφανώς, η κεραμοποιία Βιοκεράλ που βρίσκεται στον οδικό άξονα Λάρισας Σικουρίου. Για πολλωστή λοιπόν φορά σημειώθηκε ανάφλεξη σε αδρανή υλικά που βρίσκονται στον προάβλιο χώρο της εταιρείας και μιλάμε για εκατοντάδες τόνους τέτοιων υλικών, με αποτέλεσμα φυσικά αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με την καύση, την ανάφλεξη αν θέλετε αυτών των υλικών, όχι μόνο για την περιοχή Πέριξ της βιομηχανίας, άλλες βιομηχανίες για τους εργαζόμενους των άλλων λοιπόν βιομηχανιών, αλλά και των όμορων χωριών, όπως και της πόλης της Λάρισας. Με βάση δε την ενημέρωση της υπηρεσίας περιβάλλοντος της περιφέρειας Θεσσαλίας, αναδεικνύεται πως τα εν λόγω υλικά απόβλητα είναι λιματολάσπη, πετρελαϊκά, αλλά και ιατρικά απόβλητα, που προορίζονταν ως εναλλακτικά καύσιμα για το εργοστάσιο. Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο όπως λέμε των εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή και της βιομηχανίας, αλλά θεωρούμε και για το κατοίκος όλης της περιοχής, ακόμα και της πόλης της Λάρισας, όπως επίσης και άγνωστες είναι και οι επιπτώσεις για το περιβάλλον, την εναπόδυση, αν θέλετε, των υλικών μετά την καύση τους. Υπάρχουν ευθύνες τόσο στην περιφέρεια όσο και στις κυβερνήσεις όλων αυτών των ετών που δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα, και η ερώτηση, οι ερωτήσεις αν θέλετε προς τον Υπουργό είναι να υποχρεωθούν η επιχείρηση να απομακρύνει τα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία υλικά ώστε και να οδηγηθούν φυσικά σε ασφαλή χώρο και άμεσα να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία στην περιοχή, αλλά και η προστασία παράλληλα του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Η υπόθεση είναι γνωστή και πολύ παλιά. Αρχίζει από το 2010 τουλάχιστον, όταν σημειώθηκε γνωστό επεισόδιο πυρκαγιάς και ανάφλεξης των αποβλήτων, τα οποία όντως, όπως λέτε και εσείς, είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Τα απόλυτα αυτά θα χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικά καύσιμα στην παραγωγική διαδικασία από την εταιρεία Τέρα, η οποία είχε τότε την υποβάλει τη σχετική έτοιμα έγκλησα ΕΠΟ. Το 2010 υπήρξαν έλεγχοι, διαπιστώθηκαν σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν μέτρα συμμόρφωσης. Πρόστιμο περίπου 400.000 ευρώ το 2012. Η επιχείρηση δεν συμμορφωθήκε. Στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρξε συμμόρφωση, δεν ανανεώθηκε η ΑΕΠ, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία πλέον δεν ισχύει. Η εταιρεία προσέφηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ωστόσο η αίτηση ακύρωσης εταιρείας ακυρώθηκε. Το Μάιο του 2015 ξέσπασε νέα πυρκαγιά στους απεδικευτικούς χώρους και πάλι χωρίς η εταιρεία να προβεί σε αναγκαίες ενέργειες για την ταυτοποίηση και ασφαλή αποθήκευσή της όπως ζητήθηκε. Σημειώνεται ότι τα εναλλακτικά καύσιμα που είναι αποθηκευμένα είναι περίπου γύρω στους 10.000 τόνους. Είναι τεράστια ποσότητα. Δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεσμεύω δεν πρέπει, βέβαια. Η πυρκαγιά και εκείνη, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίστηκε στο τέλος μετά από 45 αναζωοποιρώσεις. Αυτό δείχνει τη δυσκολία του πράγματος, οι οποίες συνεχίστηκαν και αργότερα. Μετά το συμβάν αυτό, πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από την εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά είναι ένα σύντομο ιστορικό που δείχνει το χρονικό βάθος του προβλήματος και το ότι οι αλλεπάλληλες κυβερνήσεις και περιφέρειες, περιφερειακές αρχές δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζήτημα, στο βαθμό που το ζήτημα υπάρχει ακόμα και γίνονται ακόμα για αναφλήξεις. Ένας λόγος των δυσκολιών αυτών συνδέεται με τις ακαμψίες του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την επέμβαση σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οι ακαμψίες αυτές είναι διαχρονικές, δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη βέβαια. Ωστόσο, στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε χθες και θα συζητηθεί στις επόμενες μέρες στη Βουλή, υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα μέτρα μέσα στον οποίο αυξάνεται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης ή γρήγορης επέμβασης, γιατί το άμεσης ίσως είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, σε τέτοιου είδους καταστάσεις που σήμερα δεν υπήρχαν.
Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό που σας είπα είναι γενικότερο. Α, θα απαντήσω στη συνέχεια. Έχει λήξει ο χρόνος μου, θα συνεχίσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση στη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ. Όντως έτσι είναι όπως το παρουσιάζετε. Εν συντομία, κύριε Υπουργέ, το ιστορικό. Το γνωρίζουμε στη Λάρισα εδώ και χρόνια. Και όταν η συγκεκριμένη κεραμοποιία του εργοστάσιο αυτό λειτουργούσε, αξιοποιώντας τέτοιου τύπου εναλλακτικές μορφές ενέργειας, προκειμένου να παράγει τα προϊόντα της. Και μάλιστα τότε υπήρχαν και αντιδράσεις φορέων μέσα από τα δημοτικά συμβούλια, ομόφωνες αποφάσεις που ζητούσαν την απαγόρευση καύσης του πετκόκ στην αρχή, τέλος πάντων όλων αυτών των καρκινογόνων, αν θέλετε επικίνδυνων υλικών που αξιοποιούσε τότε η βιομηχανία. Και μιλάμε για μια ιστορία που κράτησε αρκετά χρόνια, ώσπου να φτάσουμε στις αρχές της δεκαετίας του 2010-2011, όπου σημειώθηκαν αυτά που αναφέρατε και η βιομηχανία ανεστάλλει μάλλον η λειτουργία της βιομηχανίας. Όμως δείτε, το είπατε και εσείς, το γνωρίζετε, τα υλικά παραμένουν. Και εδώ με συγχωρείτε, αλλά απαιτούνται άμεσες λύσεις. Διότι δείτε, γίνεται μια ανάφλεξη, γίνονται οι παρεμβάσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τα αρμόδια όργανα φυσικά. Όμως αυτό συνεχίζει να καίει. Με όποιες επικαλύψεις και αν γίνονται, είτε με την παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα οχήματά της, αλλά και με επικάλυψη με υλικά που είναι αναγκαία για αυτές τις περιπτώσεις για να αντιμετωπιστούν τέτοιες αναφλέξεις, όμως τα υλικά αυτά σιγοκαίνε από κάτω, να το πω έτσι απλά. Και συνεχίζεται η κάμψη, όπως και αναθυμιάζει στην ατμόσφαιρα, να εκλείονται στην ατμόσφαιρα αναθυμιάζει. Και δείτε τώρα, τόσα χρόνια, με επαναλαμβανόμαστε, ούτε υπάρχουν μετρήσεις, ούτε γνωρίζουμε τι γίνεται και για την υγεία του κόσμου της κοντινής περιοχής, αλλά με συγχωρείτε και μιας πόλης 200.000 κατοίκων πλέον, η Λάρισα. Αλλά και για το περιβάλλον της περιοχής. Γίνανε παρεμβάσεις και στην περιφέρεια. Δείτε τώρα, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Είπατε διαχρονικά. Συμφωνούμε σε αυτό. Το βάζουμε και στην ερώτηση. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες κυβερνήσεων, όπως και περιφερειακών αρχών. Και δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης, για παράδειγμα, σε ερώτηση, αντίστοιχη επερώτηση, αν θέλετε, των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Υπήρωσης, με αφορμή ακριβώς αυτό το γεγονός, είναι αποτυπωμένο μέσα στην ερώτηση. Το έχετε δει. Απάντησε με γενικότητες, χωρίς να παίρνει στην ουσία καμία θέση. Και άσχετες αναφορές. Αυτό ήταν η αντιμετώπιση σε ένα τέτοιο, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό ζήτημα. Σημαντικότατο για την υγεία, τη δημόσια υγεία, αν θέλετε, της περιοχής μας. Και περιμένω την απάντησή σας στην δευτερολογία σας, γιατί ήδη προείπατε στην πρωτολογία ότι θα αναφερθείτε σε ποια μέτρα. Εμείς θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξουν ενέργειες, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτή η απομάκρυνση αυτών των επικίνδυνων υλικών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακάμψω τη συνέχιση του ιστορικού, γιατί δεν έφτασα μέχρι το τέλος. Γνωστά είναι. Απλώς ξεκίνησα για να έχουμε μια συνολική εικόνα, την οποία εσείς έχετε ούτως ή άλλως. Θα πάω στο τέλος, στο τι συμβαίνει σήμερα. Περίπου σήμερα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, με το προεδρικό διάταγμα το 148 του 2009, στην περίπτωση που ο υπεύθυνος φορέας ή εταιρεία επί του προκειμένου δεν υλοποιεί μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή επί του προκειμένου ή αποκεντρωμένη μπορεί να λάβει μέτρα ίδια και να τα καταλογίσει στον φορέα εκ των υστέρων. Η αποκεντρωμένη έχει δηλώσει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει αυτά τα μέτρα. Από οικονομική άποψη, δηλαδή, δεν μπορεί να το καλύψει. Μια εκτίμηση, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απόλυτα ακριβής, αλλά μια εκτίμηση που μου έχουν δώσει οι υπηρεσίες είναι ότι είναι το κόστος πάνω από 12 εκατομμύρια. Και αν θυμηθεί κανείς τις τεράστιες ποσότητες αυτών των υλικών, πράγματι δεν μου φαίνεται παράλογο να είναι τόσο πολύ. Τι έχει γίνει από εκεί και πέρα? Αφού το δήλωσε αυτό η αποκεντρωμένη, ζήτησε στις 4 Μαρτίου του 2019, πριν ένα περίπου χρόνο, να αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος το συντονισμό όλων των αναγκαίων ενεργειών. Και μέρος αυτής της αίτησης ήταν η διαβίβαση στο Πράσινο Ταμείο σχετικού αιτήματος για να αναλάβει το κόστος, που είναι και η βασική δυσκολία επί του προκειμένου. Αυτό το αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο δεν έχει διαβαστεί από τότε, από τις 4 Μαρτίου του 2019 μέχρι σήμερα.
Δεσμεύουμε ότι θα σας ενημερώσουμε γέρος για το πότε ακριβώς θα διαβιβαστεί αυτή η αίτηση. Δεν δεσμεύομαι ότι θα γίνει αποδεκτό, ότι θα μπορεί το Πράσινο Ταμείο να καλύψει αυτό το κόστος, διότι δεν είναι σίγουρο ότι το συνολικό χρηματοδοτικό του περιθώριο ότι επιτρέπει κάτι τέτοιο. Το τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή θα το σας το ανακοινώσουμε.